Γεια σας και καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος του μακιγιάζ. Εδώ λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα μάτια και τα χείλια και το ρούζ για να τελειώσουμε το look. Λοιπόν, εγώ φοράω ένα πράσινο φόρεμα αυτή τη στιγμή και γιατί όχι, θα δοκιμάσω να κάνω ένα πράσινο λίγο smoky look. Είχα μία σκιά της Eredue, Wet and Dry, η οποία έσπασε το καπάκι και τη μετέφερα εδώ σε αυτά τα μικρά τα containers. Το χρώμα είναι αυτό εδώ το κυπαρισί, το πράσινο. Βλέπετε, έχει και... Καλά, αυτή η φωτογραφική, αυτή η κάμερα, παιδιά, δεν είναι η καλή μου. Sorry για τις χάλια λήψεις, αλλά τι να κάνω. Τα παράπονά σας στον ξάδερφό μου, ο οποίος μου πήρε την κάμερα και την κοπάνισε. Πήγε στην Αθήνα, τόσο είδατε εσείς την κάμερά μου, άλλο τόσο την είδα εγώ. Γιώργο, άμα δεν φέρεις την κάμερα μέσα σε κανένα δίμηνο, θα βάλω τις viewers μου να σε λιντσάρουν με ατελείωτο σεξ. Λοιπόν, να κάτι τέτοια λέω και μετά μπορείτε να είμαστε αλήθεια τρελή. Λοιπόν, παίρνουμε την σκιά αυτή και ένα πινελάκι απλό και θα το βάλω. Α, δεν έβαλα βάση. Να βάλω βάση. Βέβαια θα βάλω βάση. Θα χρησιμοποιήσω τη βάση της Art Deco. Όπως βλέπετε, τη χρησιμοποιώ αρκετά συχνά, με βολεύει. Με το δάχτυλο λοιπόν βάζουμε την βασούλα μας. Βασούλα, βασιλικούλα. Λοιπόν, θα βάλω εδώ τη βάση στα βλέφαρα. Μου αρέσει αυτή η βάση της Art Deco. Ενώ δεν είναι και αμάν τίποτα, μου αρέσει. Λοιπόν, άμα βάζετε τη βάση έτσι και φοράτε φακούς, θα κάνετε τουλάχιστον κανένα δεκάλεπτο να ξανακοιτάξετε. Αυτό έκανα και εγώ τώρα. Γιατί μετακινήθηκαν οι φακοί μου. Δεν περάζει. Λοιπόν, θα χρειαστώ τον καθρέφτη μου. Sorry, παιδιά. Και θα βάλω τη σκιά ίσα ίσα έτσι εδώ. Σαν έτσι, όχι γραμμούλα, αλλά... στο μάτι. Αυτό. Και θα κάνω το ίδιο με το άλλο μάτι. Ουσιαστικά είναι σαν να βάζω eyeliner, έτσι μια χοντρή γραμμή, αλλά και λίγο σβησμένη, δεν είναι δηλαδή τόσο. Βλέπετε, αυτό το έκανα και προς τα έξω, αυτό δεν το έκανα τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ αυτό το μάτι από αυτό. Οπότε αυτό, εφόσον το προτιμώ, θα φροντίσω με μια μπατονέτα να το σβήσω. Πάντα το ένα μάτι γίνεται καλύτερα από το άλλο. Ευτυχώς επανήλθαν οι φακοί μου. Εδώ. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω από πάνω μια σκιά ανοιχτόχρωμη για να δώσω φως και λέω να χρησιμοποιήσω μια καινούργια σκιά που πήρα, είναι από την Golden Rose Terracotta Eyeshadow Duo, την πήρα από το Beauty Town με την καταβολή κτλ. 310 νούμερο, 310. Και έχει αυτά τα χρωματάκια, τα πολύ ωραία. Τα πολύ δερμοτούλη. Να το προσπαθήσουμε να την ανοίξουμε. Εντάξει. Δείτε. Αυτά εδώ είναι τα χρωματάκια της. Πολύ ωραία.
Και θα βάλω το πιο σκούρο. Θα το ενώσω με ένα απλό πινελάκι. Με αυτό εδώ το απλό πινελάκι. Θα το ενώσω εκεί στη γραμμή που έκανα την πράσινη γραμμή, ας πούμε. Θα βάλω αυτό από πάνω έτσι. Να ομολογήσω αυτό ότι αυτές οι golden roses σκιές είναι πάρα πολύ ωραίες. Το βάζω σε όλο το βλέφαρο όπως βλέπετε. Δεν είμαι και πάρα πολύ προσεκτική, πηγαίνω πάνω από την πράσινη τη σκιά. Τη σβήνει σιγά σιγά, δίνει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και μετά με την πιο ανοιχτόχρωμη ακόμα, θα πάω πάνω. Έτσι εδώ περισσότερο στο εσωτερικό βλέφαρο. Εδώ, για να δώσω λίγο φως στο look εδώ. Λοιπόν, για να δω και με τον καθρέφτη μου τις λεπτομέρειες, να δείτε κι εσείς. Λοιπόν, έχει μαλακώσει κατά πολύ το smoky. Βέβαια, έτσι όπως είναι τώρα ο φωτισμός δεν φαίνεται καθόλου. Μισό λεπτάκι να σας το δείξω. Να το. Βλέπετε, και εδώ τώρα αυτό είναι σε φυσικό φωτισμό από την κουρτίνα, είναι πιο ψυχρός, γι' αυτό αρκετά είναι άσπρη κουρτίνα. Φαίνεται πιο έντονο, ορίστε. Και αυτό είναι στο φωτισμό από τα φώτα πάνω της λάμπας. Εδώ είναι η πράσινη, εδώ έρχεται η πιο σκούρη και εδώ σβήνει η πιο ανοιχτή. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολλά πράγματα, οπότε τώρα θα βάλουμε μόνο μάσκαρα. Και μετά θα βάλουμε ρούζ και κρεγιόν και τελειώσαμε. Για μάσκαρα θα βάλω μία από τις αγαπημένες μου, που είναι η Extraordinaire Lash. Κοιτάξτε τι καθαρά που έχω τη μάσκαρά μου. Αυτό είναι επειδή όταν πιάνω τη μάσκαρα συνήθως στα χέρια μου έχουν πούδρες και τέτοια και δεν μπαίνω στη διαδικασία να την καθαρίσω. Δεν είμαι neat freak. Το κουρτσάκι είναι έτσι. Τώρα αρχίζει ο αγώνας. Να και το αποτέλεσμα με τη μάσκαρα. Μπορούμε μετά να βάλουμε μέσα στο μάτι, παραδείγματος χάρη, ένα ανοιχτόχρωμο μολύβι. Αυτό είναι το 20, το White Light. White Light. Ναι, το White, το νούμερο 20 από τη 17. Μπορούμε να το βάλουμε στο κάτω το βλέφαρο, για να δώσουμε φως στο μάτι. Σε λεπτό να δω τι έκανα. Βάλαμε και το μολύβι. Βλέπετε τη διαφορά. Και τώρα θα βάλουμε λίγο ρουζάκι και κραγιονάκι και είμαστε... Α, όχι, θα κάνουμε και τα φρύδια μας και είμαστε έτοιμες. Λοιπόν, κάνουμε τα φρύδια μας. Θα χρησιμοποιήσω από την Elf Eyebrow Kit στην απόχρωση medium. Θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτή την πλευρά όμως. Έχω εδώ κάπου ένα πολύ σκληρό πινέλο για τα φρύδια. Με βολεύει πάρα πολύ όταν το πινέλο είναι σκληρό. Δεν λυγίζουν καν οι τριχούλες του.
Γιατί έτσι μπορώ να βάζω ακριβώς εκεί που θέλω. Και θα προσπαθήσω να γεμίσω τα φρύδια μου από εδώ πάνω. Τώρα χτυπάει το κινητό μου και αυτός είναι ο Παντελής. Θα κάνω αυτό το φρύδι και θα πάω να το σηκώσω. Επιμένει. Πάμε. Και τώρα κάνουμε και το άλλο φρύδι. Δεν είναι ανάγκη να είναι τέλεια τα φρύδια. Γιατί εντάξει τώρα, ειδικά αν έχετε μη συμμετρικά φρύδια καλή ώρα όπως εγώ, θέλει να φάτε πάρα πολύ χρόνο για να τα κάνετε το ίδιο. Αλλά λίγο. Ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν. Πρόσωπο, μάτια, φρύδια. Έχουμε να βάλουμε λίγο ρούζ. Δεν θα βάλω highlighter γιατί λάμψη είχε τον bronzer. Θα βάλω λίγο ρούζ. Θα βάλω ένα φυσικό ρούζ από τη Seventeen. Είναι στην απόχρωση salmon. Δηλαδή στην απόχρωση σόλομος. Και θα χρησιμοποιήσω ένα πινελάκι για το ρούζ, προσπαθώντας να μην γκρεμίσω την κάμερα από εκεί που την έβαλα. Εντάξει, πήρα ένα. Εδώ μόνο, λίγο να δώσουμε λίγο πιο χρώμα έτσι, να μην είναι καφέ-καφέ. Και μετά θα βάλουμε και ένα κραγιονάκι. Δεν βάλω από κραγιόν. Και σήμερα θα βάλω από κραγιόν το Pin Up Peach, το νούμερο 30, το πήρα από το ίντερνετ. Είναι ένα καθημερινό χρώμα. Είναι από τα Color Whispers Maybelline, τα οποία δεν ήρθαν στην Ελλάδα, που θα έρθουν. Είναι ενεδατικό, δεν έχει πάρα πολύ χρώμα, αλλά είναι πιο ωραίο από τα Color, από τα Butter της Revlon. Γιατί δεν είναι τόσο, πώς να το πω, πάνω στα χείλια, δεν είναι τόσο σαν βαζελίνη. Είναι πιο λεπτόρευστη η υφή του, δεν κάνει χάλι τη συσκευασία και δεν έχει άσχημη μυρωδιά, είναι πολύ διακριτική η μυρωδιά του και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ ενδυτικά και πολύ βολικά για το καλοκαίρι. Αυτό το χρώμα είναι ένα απλό ροδάκινο βερικοκί, θα το πω. Και νομίζω ότι συμπληρώνει πάρα πολύ καλά έτσι ένα απλό μακιγιάζ. Ούτε αμάν έντονο, ούτε αμάν άχρωμο. Αυτό είναι το look. Το ολοκληρωμένο. Δείτε το και στο φως του ήλιου. Το κραγιόν. Το μάτι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, γεια σας!